Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για τη σημερινή σας παρουσία και τη συμμετοχή σας στις τριήμερες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, που ξεκινούν σήμερα στο Λέχοβο, και σας καλούμε να στηρίξετε ακόμη περισσότερο φέτος την εκδήλωση μνήμης του Ολοκαυτώματος για τα 70 χρόνια από την πυρπόληση και τη λαϊλασία του Λεχόβου, που πραγματοποιείται την Κυριακή 21 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία του χωριού μας μετά τη Θεία Λειτουργία. Παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και τους μειωμένους πόρους εδώ και μια τριετία που έχουμε τη διοίκηση του Συλλόγου, συνεχίζουμε και φέτος με ακόμη περισσότερη δύναμη, γιατί υπάρχει η αποφασιστικότητα όλων μας να κρατήσουμε ζωντανό τον πολιτισμό στον τόπο μας, στο Λέχοβο, και να στείλουμε τη δική μας θετική απάντηση στην πολιτιστική ισοπαίδωση που επιχειρείται σε όλο τον κόσμο. Με επίκεντρο τον εορτασμό του προφήτη Ηλία στο εξοπλίσιο του χωριού μας, προσφέρουμε σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες του χωριού ένα τριήμερο πολιτισμού, διασκέδασης και ψυχαγωγίας, που τους ιδιάζουμε και με την αδύρυτη ανάγκη να παραμείνουν ζωντανές οι μνήμες όλων μας και να μάθουν και οι νεότερες γενιές την ιστορία του τόπου μας. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε ξεκίνησε να λειτουργεί σε συνεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Θεσσαλονίκη, μητέρα του Ισραήλ», όπου ενώνονται δύο ιστορικά γεγονότα, δύο μαρτυρικών τόπων. Είναι τα 70 χρόνια από την πυρπόληση και τη λαϊλασία του Λεχόβου και τα 70 χρόνια από τον εκτοπισμό των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Γερμανό Γενικό Πρόξενο της Θεσσαλονίκης για τη σημαντική συμβολή και συμμετοχή του, προκειμένου να αναδειχθούν και στη γερμανική κοινωνία και κυρίως στις νεότερες γενιές τα ιστορικά λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν σε θηριωδίες και ολοκαυτώματα σειράς λαών. Στην κατεύθυνση αυτή, στο πρόγραμμα των τριήμερων εκδηλώσεων μας, έχουμε ενσωματώσει και την εμφάνιση της βαβαρικής παραδοσιακής μπάντας χάλκινων πνευστών Trachten Kapelle από το χωριό Πελ της Βαβαρίας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την κουλτούρα και τον μουσικό πολιτισμό της περιοχής τους. Φίλες και φίλοι, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την επιχρόνια στήριξη των εκδηλώσεων του Συλλόγου και επίσης θέλουμε να σας καλέσουμε να συμμετέχετε ακόμη περισσότερο σε όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί ο Σύλλογός μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για μια ακόμη φορά και με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω δημόσια να επαναλάβω προς όλους σας ότι η εφημερίδα του Συλλόγου, τα νέα του Λεχόβου, έχει ανοίξει τις σελίδες για να καταθέσετε δημόσια όσοι θέλετε και τις δικές σας προτάσεις για οτιδήποτε νομίζετε ότι μπορεί να γίνει στο χωριό μας. Ως πρόεδρος του Συλλόγου θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Συλλόγου και την νεολαία του χωριού για τη βοήθεια και τη συμμετοχή τους στην οργάνωση και λειτουργία της έκθεσης φωτογραφίας σε καθημερινή βάση. Είναι ένα επίτευγμα από την νεολαία του χωριού. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχουμε μια έκθεση από το Εβραϊκό Μουσείο και να είναι ανοιχτή κάθε μέρα. Αγαπητοί συγχωριανοί, και λέω συγχωριανοί γιατί εκτός από τους συγγενικούς δεσμούς που με δένουμε αρκετούς από εσάς, όπως ξέρετε κατάγομαι από τα Σπρώγια, που έχουμε κοινή διαδρομή και κοινή ιστορία για περισσότερο από έναν αιώνα. Θα ήθελα, πέρα από το δικό μου χαιρετισμό, να μεταφέρω και το χαιρετισμό του κυρίου Δημάρχου, του Μάγκη του Ιωσηφίδη, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων στα πλαίσια του Καλλικρατικού Δήμου δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας και θα είναι οπωσδήποτε αύριο μεθαύριο. Θέλω να συγχαρώ τον Σύλλογο, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, αλλά και τα μέλη οι οποίοι έχουν γίνει εθελοντές, εργάτες που καλλιεργούν το πολιτισμό μας στην περιοχή, αλλά και διατηρούν την παράδοση. Να συγχαρώ εκ των προτέρων όλα τα συγκροτήματα που θα λάβουν μέρος στη σημερινή εκδήλωση, καθώς επίσης
και τους φίλους βαβαρούς που ήρθαν να μας δώσουν μερικές πινελιές από τη δικιά τους παράδοση. Τέλος, να ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση, χρόνια πολλά και του χρόνου πάλι εδώ στο πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Ευχαριστώ, γεια σας. Thank you.
Yeah.